Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει πλέον η Ηλέκτρα, το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων κτιρίων που προωθούν τα Υπουργεία Οικονομίας και Ενέργειας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι έτοιμο να τρέξει. Η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ανάβοντας το πράσινο φως για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος. Η πρώτη μεγάλη, ας το πούμε, φάση του έργου περιλαμβάνει δράσεις αξίας 0,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αφορά δημόσια κτίρια όλων των φορέων της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης. Μιλάμε για όλων των ειδών τα δημόσια κτίρια, δηλαδή από τον Δημαρχείο, από ένα μεγάλο νοσοκομείο ή από ένα μικρό νοσοκομείο, μέχρι το κολυμβητήριο, μέχρι οποιοδήποτε, μέχρι ένα παιδικό σταθμό, ένα σχολείο, οποιαδήποτε κτίριο είναι στην διοκτησία του δημοσίου και προφανώς προτεραιότητα έχουν τα κτίρια που έχουν και τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση. Η χρηματοδότηση των έργων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια λίστα με 50 όρημα έργα, πολλά από τα οποία βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουμε καταρχήν αξίας 60 εκατομμυρίων είναι η πρώτη αρχική λίστα, εκ των οποίων ιδιαίτερα προνομιακά αντιμετωπίζεται η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όχι για κανένα λόγο, αλλά απλά επειδή είχε όρημα έργα. Να πω χαρακτηριστικά λοιπόν ότι έχουμε το ΕΠΑΛ, το Επαγγελματικό Λύκειο στο Δήμο Λαγκαδά, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, το Κολυμβητήριο και το Δημαρχείο στο Ωρεόκαστρο, το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, σχολικά κτίρια στη Νέα Μηχανιώνα και στους νέους επιβάτες, το ΕΠΑΛ Επανομής, στα Νέμου Δανιά επίσης το Επαγγελματικό Λύκειο, συνολική αξία 22 εκατομμύρια ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σαν υποένταξη έργα θα αφορούν στο κέλυφος των κτιρίων με στεγανώσεις και αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας, όπως επίσης και με αλλαγή των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με σύγχρονο εξοπλισμό. Οι πρώτες δημοπρατήσεις δε αναμένονται πολύ σύντομα. Η πρώτη φουρνιά έργων που είπαμε μόλις, αναμένουμε άμεσα την ένταξη και τη δημοπράτηση των έργων, δηλαδή μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, μέσα στο καλοκαίρι. Οι επόμενες φάσεις του έργου εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα είναι μελετητικά όριμες προτάσεις των Δήμων ή των Υπουργείων. Το μήνυμα είναι όσο πιο γρήγορα είναι κάποιος Δήμος ή άλλος φορέας ή νοσοκομείο ή οποιοδήποτε άλλος φορέας του Δημοσίου έτοιμος, τότε τόσο πιο γρήγορα θα τύχει και της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Η περιστολή της ενεργειακής ζήτησης και η έμφαση στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης είναι βασική στόχη της χώρας στο πλαίσιο εκπλήρωσης ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για το κλίμα. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος Ηλέκτρα, εκτός από περιβαλλοντικά ωφέλη, θα έχει και οικονομικά. Τέτοιου είδους έργα κινητοποιούν όλη την αλυσίδα αξίας, όλη την αγορά στην οικοδομική δραστηριότητα που τόσο έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχέεται το οικονομικό όφελος σε όλο και περισσότερους επαγγελματίες, αυτοαποσχολούμενους, μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στην βιομηχανία, τη δικιά μας, που στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, στη βιομηχανία αλουμινίου, ας πούμε, και υλικών. Ως διάρκεια εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος προσδιορίστηκε το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2025, αλλά αν χρειαστεί θα δοθεί και παράταση.